στο στάδιο Λούνα Πάρκ του Buenos Aires. Το πρώτο φάουλ του αγώνα το έκανε ο Γιούρις Ντόβτς, ο Γιουγκοσλάβος που μαρκάρει τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν έχει σκοράρει ακόμη καμία ομάδα. Υπολείπονται 19 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, δηλαδή 26 δεύτερα για αρχίσει ο αγώνας, τον οποίο σας προσφέρει η Κορέλκο. Γιαννάκης τον στοπάρει ο Ντόβτς, η μπάλα όμως έρχεται μετά από την προσπάθεια της εργάξης του Φασούλα από εκεί στο Χριστοδούλου και αυτός με τρίποντο ανοίγει το σκορ. Φάνη Χριστοδούλου λοιπόν δίνει το προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα ανοίγοντας το σκορ με 3-0. Εδώ ο Ντόβτς αλλάζει με τον Περάσοβιτς που μαζί με τον Κούκοτς, τον Τίβατς και τον Πάσπαλια αποτελούν την πεντάδα της εθνικής Γιουγκοσλαβίας, ενώ ο Κούκοτς τώρα μπαίνει μέσα στην ρακέτα και με follow έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στο Στεφάνι κοντά για να κάνει φάουλ ο Στεργάκος που βλέπουμε εδώ. Η ομάδα μας λοιπόν αγωνίζεται με τον Παναγιώτη Φασούλα, τον Φάνη τον Χριστοδούλου, τον Δαβίδ Στεργάκο, τον Άσο τον Καλακτερό και τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πάσπαλια για επιχειρή τρίποντο, το rebound γρήγορα Φασούλα στον Γιαννάκη μπάλα. Ελλάς από τους λιγοστούς σήμερα φιλάθλους ομογενείς που βρίσκονται εδώ στο Buenos Aires. Γιαννάκης ξεγελώντας τον Ντόβτς σταματάει και σουτάρει επιτυχώς από την κορφή της ρακέτας κάνοντας το σκορ 5-0. Οι Ιουγκοσλάβοι στην επίθεση με τον Ντόβτς. Περάσοβιτς. Ντόβτς για τον Πάσπαλια, κοντά του ο Στεργάκος. Ντόβτς. Το rebound, μάλλον διώχνει την μπάλα Φασούλα στα χέρια του Κούκοτς. Ντίβατς για τον Πάσπαλια που μπαίνει δυνατά με τη ρακέτα. Τον σταματάει ο Νάσος Γαλακτερός με αυτό το εκπληκτικό άλμα. Γιαννάκης στην επίθεση που φτάνει κοντά στο καλάθι και με το αριστερό χέρι κάνει το lay-up. Γαλακτερός προς στιγμή το rebound και τελικά το πείσμα του Στεργάκου και του Γαλακτερού δίνει την ευκαιρία μιας νέας επίθεσης για την εθνική μας ομάδα. Γιαννάκης στον Χριστοδούλου και πάλι στον Γιαννάκη ο οποίος μπαίνει δυνατά μέσα, αφήνει για τον Φασούλα φοβούμενο στον Τίβατ. Χάνουμε την μπάλα Κούκοτς. Για τον Περάσοβιτς. Ντίβατς που βγαίνει μακριά από το καλάθι και σουτάρει. Εύκολα το rebound ο Στεργάκος. 17 λεπτά και 21 δεύτερα, 5-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Γιαννάκης αργά-αργά, δεν κινούνται οι παίκτες. Γαλακτερός τον Φάνη Χριστοδούλου, αυτός τον Φασούλα. Κλέβει ο Ντίβατς. Περνάει τον Χριστοδούλου. Προσπαθεί να καρφώσει και η μπάλα out για την εθνική μας ομάδα. Έξυπνα ο Χριστοδούλου λιγάκι ακούμπησε στον αέρα τον Βλάντε Ντίβατς, ο οποίος έχασε κάπως την ισορροπία του και δεν κατάφερε να καρφώσει. Γιαννάκης προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, πέφτει επάνω του και ο Ντίβατς. Χριστοδούλου έχοντας αντίπαλο τον Περάσοβιτς γυρίζει για τον Γαλακτερό. Στεργάκος τον Φασούλα, πολύ ωραία γυρίζει η μπάλα. Κάνει το σούτο ο Φασούλας άστοχο, γρήγορα Ιουγκοσλάβη με τον Κούκοτς τώρα που προσπαθεί να βρει τον Ντόβτς από τα χέρια του οποίου φεύγει η μπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Γιαννάκης γρήγορα φέρνει από τον Γαλακτερό. Εξακολουθεί να προηγείται η εθνική μας ομάδα με 5-0. 16 λεπτά και 20 δεύτερα, 3 λεπτά και 40 χωρίς να σκοράρουν οι Ιουγκοσλάβοι. Χριστοδούλου που αυτή τη ρακέτα προσπαθεί να πετύχει καλάθι, κόβεται με φάουλ από τον Περάσοβιτς και time out. Το πρώτο time out του αγώνα από πλευράς Ιουγκοσλαβικού πάγκου. Ο Ντούσαν Ίφκοβιτς βλέποντας αυτή την αρχή της ομάδας του ζήτησε time out ενώ προηγούμεθα με 5-0 και υπολείπονται 16. Προμηθευτής της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Τελείωσε το time out. Ο Φάνης Χριστοδούλου στη γραμμή των φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη του βολή, σημειώνει έτσι τον τέταρτο πόντο του στο σημερινό αγώνα. 6-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Και τώρα 7-0. Ντόβτς για την ομάδα της Ιουγκοσλαβίας.
η οποία ξεκίνησε στο σημερινό αγώνα χωρίς τον Dražen Petrović. Κούκοτ. Σκρίν από τον Τίβατ. Στόβτς και Κούκοτ τώρα. Περάσοβιτς για τον Τίβατ. Περάσοβιτς επιχείρη τρίποντο. Η μπάλα όμως φεύγει για τα χέρια των Γιουγκοσλάβων. Κούκοτ που βρίσκει με ωραία πάσα τον Τίβατ και αυτός εύκολα έχοντας πλάτη στο Φασούλα σημαίνει το πρώτο καλάθι της Γιουγκοσλαβικής ομάδας. Εδώ του Σανίφκοβιτς. Γιαννάκης αργά-αργά. 2-7 λοιπόν, 7-2. Γιαννάκης δεν καταφέρει να περάσει από τον Σντόβτ. Φασούλας και φάουλ από τον Τίβατ, ο οποίος με το σώμα του προσπαθεί να κρατήσει έξω τον Παναγιώτη Φασούλα που σήμερα γιορτάζει. Τρία φάουλ για την Ιουγκοσλαβική ομάδα, ένα για την ελληνική. Γαλακτερός που γρήγορα σουτάρει για τρεις πόντους. Η μπάλα όμως από τα χέρια την κράτησε τελικά την μπάλα ο Περάσοβιτς. Φάνηκε ότι θα πάταγε η γραμμή. Σντόβτ. Για τον Κούκοτ. Τελικά όταν βγήκε ο Φασούλας επάνω στον Κούκοτ, αυτός έξοχα, βλέπουμε εδώ τον Τίβατ, του σκόραρε. Έξοχα πέρασε την μπάλα στον Τίβατ και μείωσε το σκορ σε 4-7. 14 λεπτά και 50 δεύτερα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου προηγείται η εθνική μας ομάδα της Γιουγκοσλαβίας. Στεργάκος που σουτάρει με ταμπλό και επιτυγχάνει 2 πόντους, ανεβάζει το σκορ στο 9-4. Ελάς-ελάς οι αρχές των φιλάθλων μέσα στο Λούνα Πάρκ και η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Στεργάκου δυστυχώς, ο οποίος διακρίνεται τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά rebound και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου υπέρ της Γιουγκοσλαβίας. Ήφκοβιτς εδώ, επαναφέρει ο Κούκοτ στον Πάσπαλιε, Περάσοβιτς κοντά στον Άσο Γαλακτερός, στον Τίβα την μπάλα και καλάθι από τον Βράντε Τίβατ που είδαμε εδώ. 6 πόντους έχει επιτύχει η Εθνική Γιουγκοσλαβία, 6 πόντους ο Τίβατ. 14 και 18, ο χρόνος που απομένει, 14 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Βάζει κοντά στο καλάθι τον Τόμπτς ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Τελικά ο Φασούλας παίρνει την μπάλα και ναι, είναι εύστοχος ο Παναγιώτης Φασούλας για να γίνει το σκορ 6-11, ενώ υπολείπονται 13 λεπτά και 56 δεύτερα. Σντόβτ. Κλέβει ο Φάνης Χριστοδούλου τον Γιαννάκη έξοχα για τον Στεργάκο, ο οποίος βγαίνει αρκετά κάτω από το ταμπλό. Χριστοδούλου για τον Γαλακτερό. Στεργάκος που σιτάρει και στοπάρεται από τον Πάσπαλιε. Τίβατ, Σντόβτ. Στο rebound τελικά ο Στεργάκος για τον Χριστοδούλου. Μπερδεύτηκαν κάπως οι παίκτες μας εκεί, αλλά σταθήκαμε τυχεροί. Γιαννάκης και φάουλ από τον Σντόβτς. Η εθνική μας ομάδα, εάν νικήσει, που ευχόμαστε όλοι και με το ξεκίνημά της μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες να πιστεύουμε ότι μπορεί να το επιτύχει στην Εθνική Γιουγκοσλαβίας, μπορεί να προκριθεί για τους ημιτελικούς στην περίπτωση που η Σοβιετική Ένωση χάσει από την Βραζιλία. Χριστοδούλου. Στεργάκος, άλλο ένα επιθετικό rebound για τον Γαλακτερό που πηδάει ψηλά. Επιτυγχάνει ένα καλάθι ο Νάσος Γαλακτερός και κερδίζει φάουλ από τον Τίβατ. Είναι έξοχος ο Νάσος Γαλακτερός στις εμφανίσεις του εδώ, δεύτερο φάουλ από τον Τίβατ. Στην Αργεντινή έχει καταπλήξει με το άλμα του και τα επιτυχημένα σουτ που κάνει από μέση και μακρινή απόσταση. Τώρα πήδηξε μπροστά στον Τίβατ, ο οποίος είναι ψηλότερος από τον Άσο κατά αρκετούς πόντους. Έχασε το φάουλ ο Γαλακτερός και του βάλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 6-13 λοιπόν το σκορ, βλέπουμε εδώ με το Σντόβιτς να κατεβάζει την μπάλα για τους Γιουγκοσλάβους. Περάσοβιτς. Σντόβτς, Πάσπαλιε,
που σουτσάρει υπό την πίεση του Σεργάκου, το rebound τον Ντίβατς, κλέβει ο Χριστοδούλου. Η μπάλα όμως στα χέρια του Περάσοβιτς. Για τον Ντίβατς. Και ο Πάσπαλι βγάζει την μπάλα όπως δείχνει ο Φελίξ Φάρες, ο Ουρουγουανός διαιτητής που μαζί με τον Εμίλιο Μασέιρα τον Κουβανό διευθύνουν το σημερινό αγώνα. Ελλάς, δεν σταματούν οι Έλληνες να παροτρύνουν τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Κλέβει ο Ντίβατς, τον Κούκο Τσίπαλα. Και ο Φασούλας υποπίπτησε φάουλ, προσπάθησε να περάσει, τον βλέπουμε εδώ, απελπισμένο, μπροστά από τον Κούκοτς, ο οποίος σημειώνει το καλάθι. Είναι το πρώτο καλάθι του Κούκοτς και κερδίζει και ένα φάουλ. Δύο τα φάουλ για την εθνική μας ομάδα, ένα έχει κάνει ο Στεργάκο και ένα ο Φασούλας, οι δύο ψηλοί μας, και πέντε για την εθνική Κοσλαβίας. Πολύ ωραία, ο Φασούλας διώχνει πάνω από το Στεφάνι. Γρήγορα ο Γιαννάκης στην επίθεση, ακολουθείται από τον Ζντόβιτς και τον Κούκοτς. Οχτώ, 13 το σκορ. Γιαννάκης εξακολουθεί να τριπλάρει. Προσπαθεί να περάσει σκαστά την μπάλα στον Χριστοδούλου. Απλώνει το πόδι του Ζντόβιτς, ανανέωση του χρόνου για την εθνική ομάδα. 30 λοιπόν δεύτερα. Στο χώρο επιθέσεώς μας, για να εκδηλωθεί η επίθεση από την εθνική μας ομάδα. Τώρα στην περίπτωση που η Σοβιετική Ένωση νικήσει την Βραζιλία, θα μπερδευτούμε πάρα πολύ, έστω και αν νικήσουμε εμείς, οπότε θα ληφθεί η διαφορά των πόντων ως κριτήριο για το ποιος θα προκριθεί στους ημιτελικούς για τις θέσεις 1-4. Γιαννάκης στον Σεργάκο. Νάσος Γαλακτερός. Κοιτάει πάρα πολύ ψηλά. Να δούμε αν είναι τρίποντο. Ναι, ήταν τρίποντο. Το καλάθι του Νάσου Γαλακτερού. Και 8-16 μπροστά η εθνική μας ομάδα, με χρόνο να υπολείπεται για την λήξη του πρώτου μηχρόνου, 11 λεπτά και 25 δεύτερα. Ζάρκο Πάσπαλι. Τον Περάσοβιτς. Για τον Πάσπαλι. Παίρνει την εσωτερική. Και ξεπερνώντας την αντίσταση και του Φασούλα, βάζει ένα καλάθι για να μειωθεί το σκορ σε 10-16. Χριστοδούλου αφήνει για τον Γιαννάκη. Σκιά του ο Ζντόβιτς. Επιχειρεί τρίποντο. Διώχνει ο Ντίβατς. Η μπάλα στα χέρια του Ζντόβιτς, που γρήγορα φτάνει στην επίθεση, αλλά έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες μας και την Γκοσλάβη θα επιτεθούν απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. Κούκοτς, Γιουγκοσλάβια, μερικοί φίλαθλοι της Γιουγκοσλαβικής ομάδας. Πάσπαλι που προσποιείται και δίνει στον Κούκοτς. Και ο Γιαννάκης, μπλοκάροντας τον Ντίβατς, τον εμποδίζει προς στιγμήν να πάρει την μπάλα. Η μπάλα χτυπάει στο σώμα του Γιαννάκη και είναι υπέρ της εθνικής Γιουγκοσλαβίας. Ντουσανίφκοβιτς εδώ. Κούκοτς που επιχειρεί τρίποντο. Ο Νάσος Γαλακτερός στο rebound. Τον Γιαννάκη η μπάλα. Ο οποίος τρυπάει την Γιουγκοσλαβική άμυνα, σημειώνει το καλάθι. Και παίρνει και φάουλ από τον Ζάρκο Πάσπαλι. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ευκολία στον χειρισμό της μπάλας, έτσι καταφέρνει να περνάει ανάμεσα από τους παίκτες των αντιπάλων ομάδων τη στιγμή που θέλει να φτάνει στο καλάθι και να ευστοχεί σε αυτά τα πατήματα. 19-10. Ευθύμης Κυμπουρτζόγλου εδώ. 19-10. 10 λεπτά και 22 δεύτερα για τη λήξη του ημιχρόνου. Περάσοβιτς. Για τον Ντίβατς. Που ακόμα πατάει μέσα στη ρακέτα. Τριπλάρι. Μεγάλη ανοχή των διαιτητών στο θέμα των 3 δευτερολέπτων. Γιαννάκης για τον Γαλακτερό. Πάρα πολύ ωραία ο Νάσος Γαλακτερός. Κάνοντας pivot στο αριστερό του πόδι, ενώ δεν έβλεπε ταμπλό, βρέθηκε σε θέση να σουτάρει πάρα πολύ ωραία και να επιτύχει ένα καλάθι που φέρνει την ομάδα μας 11 πόντους μπροστά. Περάσοβιτς, ένα καλάθι από τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, 12-21 το σκορ και δύο αλλαγές ετοιμάζονται από τον Ντούσαν Ίφκοβιτς.
12-21 λοιπόν. Υπολείπαν 9,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Γαλακτερός για τον Χριστοδούλου. Με αντίπαλο τον Περάσοβιτς. Σταματάει, σουτάρει. Το rebound το πάσπαλε. Πρώτη πάσα στο Ντόβιτς που σπρώχνει για να ευνηδιάσει. Οι παίκτες μας όμως έχουν γυρίσει. Πάσπαλε και σουτ πριν να φτάσει ο Στεργάκος. Από τον πάσπαλε 14-21. Εδώ ο Ζάρκο πάσπαλε και εδώ ο Σάβιτς και ο Κόμαζετς έτοιμοι να μπουν στον αγώνα. Δύο φωνάζει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο εορτάζων σήμερα. Γιαννάκης τον στοπάρει ο Σντόβ που παίρνει και την μπάλα του Τίβατς. Κούκοτς μπροστά του Φασούλας γυρίζει στον Σντόβ. Έρχεται και ο Παναγιώτης Γιαννάκης και 3 δευτερόλεπτα. Ευτυχώς ο Ζάρκο πάσπαλε όπως στηρίζει ο Εμίλιο Μασέιρα, ο κουβανός διαιτητής. Οκτώ λεπτά και 47 δεύτερα. 14-21 το σκορ Εθνικής Γιουγκοσλαβίας, Εθνικής Ελλάδος. Γιαννάκης με τον Σντόβτς πάντα κοντά του. Για τον Χριστοδούλου. Φασούλας που σουτάρει από το ύψος του φάουλ και κάνει φάουλ ο Τίβατς. Έξοχα ο Παναγιώτης Φασούλας τραβάει επάνω του τον Τίβατς. Το μεγάλο του άλμα ο Φασούλας δεν έδωσε τη δυνατότητα στον Τίβατς να στο πάρει. Έτσι αυτό του τύψε το χέρι και τρία φάουλ για τον Τίβατς που βγαίνει τώρα δίνοντας τη θέση του στον Ζόραν Σάβιτς. Βγήκε επίσης και ο Κούκοτς για να πάρει τη θέση του εδώ ο Παναγιώτης Φασούλας. Για να πάρει τη θέση του ο Άριαν Κόμαζετς. Εύστοχος ο Παναγιώτης Φασούλας. Ένα καλάθι και ένας πόντος από τη βολή αυτή. Τρεις οι πόντοι του λοιπόν στο σημερινό αγώνα. 7-2 τα φάουλ. 4 οι πόντοι του Παναγιώτη Φασούλα. Και 14-23 το σκορ. Βλέπουμε εδώ το σκορ και τον Σντόβτς να κατεβάζει την μπάλα. Για τον Κόμαζετ. Περάσοβιτς. Σουτάρει γρήγορα. Φασούλας μάχεται, κερδίζει την μπάλα και τη βγάζει από τα χέρια του Χριστοδούλου ο Σάβιτς για να ξεκινήσουμε άνετα την επίθεσή μας. Γιαννάκης. Αργά ο αρχηγός στον Στεργάκο, γαλακτερός προσποιείται στον Κόμαζετ και πέφτει επάνω στον Ζάρκο Πάσπαλια για να σημειωθεί φάουλ στον Άσο Γαλακτερό που είναι το πρώτο του. Βλέπουμε εδώ τον Φελίξ Φάρες να δείχνει το πρώτο φάουλ του Γαλακτερού όπως δείχνει και η γραμματεία. Ζόβτς. Για τον Κόμαζετ επάνω του Χριστοδούλου. Περάσοβιτς την αντίπαλο τον Γαλακτερό. Πάσπαλε και ο Στεργάκος κοντά του. Σάβιτς το στοπάρει ο Γαλακτερός. Αλλάζουν Κόμαζετ και τελικά παίρνει την μπάλα ο Σάβιτς που τουτάρει με μεγάλη πίεση αλλά καταφέρνει με αυτόν τον παράξενο τρόπο να επιτύχει δύο πόντους και τώρα να έρθει ο Σντόβτς να μαρκάρει τον Γιαννάκη. 16-23 προηγείται η εθνική μας ομάδα, 7,5 λεπτά, 7-24 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Χριστοδούλου που σουτάρει γρήγορα για τρεις πόντους και είναι εύστοχος ο Φάνης Χριστοδούλου. Το δεύτερο τρίποντο του Φάνη, Ευθύμης Κιμουρτζόγλου, με σφιγμένο το σαγόνι τα χείλια. Το πείσμα για να αποδείξει ότι μπορεί η εθνική μας ομάδα να πετύχει την νίκη επί των Γιουγκοσλάβων. Και τώρα ο Νάσος Γαλακτερός πέφτει επάνω στον Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Βλέπουμε εδώ τον Νάσο Γαλακτερό. Κάνει φάουλ, κερδίζει ο Ιουγκοσλάβος δύο βολές. Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο παίκτης της Γιουγκοπλάστικα. Έτοιμος για τις δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη βολή. 17-26 το σκορ. Ενώ υπολείπονται 6 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Εύστοχος και στη δεύτερη και αλλαγή στον παίκτη που σούταρε. Μπαίνει ο Κούκοτς και αποχωρεί ο Περάσοβιτς. Ο Κούκοτς ο οποίος
έχει ξεσηκώσει τον κόσμο με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του. Γιαννάκης προσπαθεί να περάσει από τον Ζόβ, δεν τα καταφέρνει, γαλακτερός και πάλι Γιαννάκης. Να εδώ που πήκε, τον έκοψαν οι Ιουγκοσλάβοι Σάβιτς και Ζόβ. Κούκοτς γρήγορα σπρώχνοντας την μπάλα για τον κόμμα. Για τον Κόμαζετς με το αριστερό αυτό λέει up, μειώνει τη διαφορά. Χριστοδούλου. Η διαφορά τώρα έχει έρθει στους 6 πόντους, 20-26 όπως βλέπετε. Το σκορ ενώ 6 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Στεργάκος για τον γαλακτερό. Γιαννάκης περδεύεται με την μπάλα, τη συγκρατεί, όχι δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει. Το χώρο επιθέσεως μπρος πίσω. Και ο Εμίλιο Ματσέιρα σκουπίζει την μπάλα από τον ιδρώτα των παικτών. Και η εκτέλεση βλέπουμε εδώ. 4 φορές έχουμε χάσει εμείς την μπάλα, 5 φορές εμείς την μπάλα, 4 Ιουγκοσλάβοι. Έχουμε κάνει λάθη. Ζντόβιτς. 20-26 το σκορ, 5 λεπτά και 58 δεύτερα. Κόμαζετς για 3 πόντους. Σεργάκος το rebound και φάουλ του Ζντόβιτς. Τρίτο φάουλ του Ζντόβιτς. Και γρήγορα ο Ντούσαν Ίφκοβιτς. Φελίξ Φάρες που δείχνει το φάουλ του Ζντόβιτς. Δικαίωμα για μία στην μία βολές, βλέπουμε το τρίτο φάουλ του Ζντόβιτς στον Δαβίδ Στεργάκο. Και αλλαγή γρήγορα από τον Ντούσαν Ίφκοβιτς να περνάει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον πιο μεγάλο σε ηλικία παίκτη της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας, 30 χρόνων και πιο κοντό σε ύψος, 1,80 ο παίκτης της Παρτιζάν. Αντικατέστησε τον Ζντόβιτς. Αστοχή ο Στεργάκος. Χωρίς καθαρό αίμο center for οι Ιουγκοσλάβοι τώρα. Ο Σάβιτς με 2-5, Κούκοτς 2-6 και Πάσπαλιε. 2-7 ο Κούκοτς, 2-6 ο Πάσπαλιε. Κούκοτς εδώ. Ο Μπράντοβιτς. Κούκοτς προσποιείται στον Χριστοδούλου, βγάζει για τον Μπράντοβιτς, Πάσπαλιε που προσπαθεί να πάρει φάουλ, έξω από το rebound από τον Φάνη Χριστοδούλου. Γιαννάκης προσπαθεί να ευνηδιάσει, βγάζει για τον Φασούλα ο οποίος τριπλάρει, δυσκολεύεται για την πάσα Χριστοδούλου. Κρύβονται ορισμένες φορές οι παίκτες και είναι δύσκολη πάσα. Στεργάκος στον Γιαννάκη. Στεργάκος και πάλι. Έχουν 8 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης. Φασούλας που σουτάρει από το ύψος του φάουλ. Πολύ ωραίο το σουτ του Παναγιώτη Φασούλα. Και το σκορ 28-20 για την εθνική μας ομάδα. Ναι, υπορρίπτονται 4 λεπτά και 52 δεύτερα. Ελάς, ελάς. Και ο Φάνης Χριστοδούλου με το σώμα του προσπαθεί να κλείσει την πορεία του Κούκοτς προς το καλάθι. Υποπίπτει σε φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ του Φάνη Χριστοδούλου. Τέσσερα φάουλ έχει κάνει, 5 με αυτό η εθνική μας ομάδα. Και ο Κούκοτς θα επαναφέρει από πλάγια για τον Πάσπαλιε. Ο Μπράντοβιτς, τον Κούκοτς, ο οποίος σουτάρει από πολύ μακριά και ευστοχή. Με το τρίποντο αυτό το σκορ έγινε 23-28, 5 πόντους μπροστά η εθνική μας ομάδα. Ο Μπράντοβιτς παίζοντας overplay τον Παναγιώτη Γιαννάκη προσπαθεί να εμποδίσει στο να πάρει την μπάλα. Κάτι που έγινε όμως κάπως εύκολα μετά από δύο πάσες. Γιαννάκης επάνω του ο Μπράντοβιτς και η μπάλα από τον Κούκοτς έξω. 23-28 το σκορ, 4 λεπτά και 18 δεύτερα. Βιάστηκε ο αρχηγός μας να σουτάρει εδώ, είχε πίεση πολύ από τον Μπράντοβιτς. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά θα εκνευρίζεται και ο ίδιος μη βλέποντας την μπάλα να καταλήγει στο γιουγκοσλαβικό καλάθι. Γιαννάκης προσποιείται στον Μπράντοβιτς, αφήνει για τον Φασούλα, ο οποίος βγαίνει λιγάκι έξω και σουτάρει. Ο Χριστοδούλου μετά από αλλεπάλληλα άλματα καταφέρνει με follow να πετύχει
ένα καλάθι που κάνει τη διαφορά. 7 πόντους, 23-30. Το σκορ 3 λεπτά και 51 δεύτερα. Κόμαζετς στον Κούκοτς. Και πάλι εύστοχος ο Κούκοτς με τρίποντο. Μειώνει τη διαφορά στους 4 πόντους. Από τον Στεργάκο η μπάλα, βλέπουμε εδώ 26-30 το σκορ. Τον Ομπράντοβιτς θα πιέζει ασφιχτικά τον Παναγιώτη Γιαννάκη και να τον κουράζει έτσι. Προσπαθεί να περάσει και περνάει από τον Ομπράντοβιτς ο Γιαννάκης. Πέφτουν πάνω του πολλοί παίκτες, τελικά χάνει. Έκανε λάθος πάσα, πάσπαλε για τον Ομπράντοβιτς. Επέστρεψαν γρήγορα οι διεθνείς μας. Ο Μπράντοβιτς τώρα έμεινε ακάλυπτος και σουτάρει, επιτυγχάνοντας ένα τρίποντο, για να ακουστεί το σφύριγμα της γραμματείας και των διαιτητών που δίνουν time out στην εθνική μας ομάδα. Το σκορ είναι 29-30 και υπολείπονται 3 λεπτά και 8 δεύτερα. Έχει τελειώσει το time out, έχουμε παίξει την μπάλα απ' έξω. Γιαννάκη συμπαίνει το Στοδούλου, Γαλαξερός που έχει αρκετή ώρα να φανεί, Φασούλας που τώρα δεν έχει πολύ ψηλό αντίπαλο, ίσως θα έπρεπε να μπει πιο μέσα. Χριστοδούλου διώχνει την μπάλα πάνω από το στεφάνι. Ο Σάβιτς και ολοκληρώνει την προσπάθεια ο Κούκοτς και τώρα ο Μπράντοβιτς στην επίθεση. Κούκοτς περνάει τον Χριστοδούλου, δίνει πάσα στον Κόμαντζες που έχει μπει μέσα και να δούμε ποιος έχει κάνει φάουλ. Είναι ο Νάσος Γαλακτερός που υποπίπτει σε φάουλ, είναι το τρίτο του Νάσου Γαλακτερού όπως βλέπουμε εδώ. Κούκοτς για τον Πάσπαλε. Ο Μπράντοβιτς που αφήνει για τον Πάσπαλε και αυτός από το ύψος της ρακέτας βρίσκει το στόχο και δίνει αυτή τη στιγμή την πρωτοπορία στην Ιγκοσλαβική ομάδα. 31-30, 2 λεπτά και 20 δεύτερα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης. Ελάς. Βλέπετε τον Σάβιτς πως παίζει τον Στεργάκο και ο Φασούλας εκνευρισμένος από το μαρκάρισμα που του κάνουν χρησιμοποίησε λίγο τον αγώνα του. Αυτή τη φάση είδε ο Φελίξ Φάρες και όχι τις προηγούμενες όταν ο Φασούλας θα λέγαμε ότι έτρωγε ξύλο κάτω από το καλάθι και σφύριξε το φάουλ στην αντίδραση αυτή του Παναγιώτη Φασούλα. Εδώ η προσπάθεια μια αρκετά από μια φάση που έχει προηγηθεί εδώ και αρκετό χρόνο του Παναγιώτη Γιαννάκη για σούτ. Ο Μπράντοβιτς τον Κόμαζετς, Κούκοτς, 31-30, 1 λεπτό και 44 δεύτερα, Κούκοτς, η μπάλα στον Πάσπαλε, από τον Φασούλα διώχνεται η μπάλα, καταλήγει αυτή στον Κούκοτς. Εδώ θα λέγαμε ότι έκανε βήματα Κούκοτς, έσφερνε τα πόδια του, Πάσπαλε στο σούτ, παίρνει και το rebound. Και κάνει βήματα βεβαίως, δεν χρησιμοποίησε τρίπλα για να κάνει αυτές τις αλλαγές στα πόδια του. Και η ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να προηγηθεί ξανά, 1 λεπτό και 30 δεύτερα, ενώ έχει πει στον αγώνα ο Κώστας Παταβούκας, παίρνοντας τη θέση του Νάσου Γαλακτερού. Έτσι θα παίρνει πιο ξεκούραστα την μπάλα ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με χειριστή της μπάλας θέση του playmaker τον Κώστα Παταβούκα. Στον Φασούλα, κλέβουν όμως εκεί, ήταν πολύ κάτω η μπάλα. Πολύ χαμηλά η μπάλα για τον Φασούλα και έκλεψαν οι Ιουγκοσλάβοι. Κούκοτς, στο πάρει ο Φασούλας. Βιάστηκε να φύγει ο Γιαννάκης, επέστρεψε ο Παταβούκας για να πάρει την μπάλα. Γιαννάκης βήματα, άλλαξε πίβο του. Να εδώ λοιπόν που δείχνουμε κάποια νευρικότητα στην εκδήλωση των επιθέσεων. Και έχουμε time out από Ιουγκοσλαβικής πλευράς. 31-30 μπροστά η Εθνική Ιουγκοσλαβίας, ένα πόντο από την εθνική μας ομάδα. Υπολείπονται 58 δεύτερα και είναι το τρίτο time out του πρώτου ημιχρόνου. Νίκησε τη Βραζιλία με 103-88 και η Ιουγκοσλαβία της Σοβιετική Ένωση με 177. Το time out έχει τελειώσει, θα επανέλθουμε σε λίγο για τη χθεσινή κίνηση. Ο Μπράντοβιτς, 55 δεύτερα απομένουν, η Εθνική Ιουγκοσλαβίας προηγείται με ένα πόντο. Βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο Μπράντοβιτς το επιχειρεί τρίποντο. Είναι εύστοχος, μετά από αναπήρηση στο στεφάνι. Έχει σημειώσει δύο τρίποντα ο Μπράντοβιτς
και προηγούνται τώρα οι Ιουγκοσλάβοι 4 πόντους. Παταβούκας σε αργή επίθεση, ίσως για να μην δοθεί πολύς χρόνος για εκδήλωση και άλλες επιθέσεις στους Ιουγκοσλάβους. Παταβούκας για τον Στεργάκο, κλείνουν πολύ καλά τον Γιαννάκη. Και ο Φασούλας με το πίβοντα αυτό. Ένα νέο καλάθι, 34-32, 17 δεύτερα για τη λήξη του ημιχρόνου. Κούκοτς αργά αργά τώρα για να εξαντληθεί ο χρόνος και να σουτάρει τότε που δεν θα έχουμε πια περιθώρια να εκδηλώσουν επίθεση. Τον αφήνει σε απόσταση ο Χριστοδούλου, έτοιμος πάντα όμως για άμυνα. Ο Μπράντοβιτς για τον Σάβιτς που σουτάρει γρήγορα και ακριβώς με τη λήξη του ημιχρόνου ο Σάβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Σε δευτερόλεπτα η εθνική μας ομάδα είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο με μια κοιλιά προς το τέλος του ημίχρονου, όπου δόθηκε το δικαίωμα στους Ιουγκοσλάβους να περάσουν μπροστά στο σκορ, ενώ η εθνική μας ομάδα είχε 17 περίπου λεπτά την πρωτοπορία στο σκορ. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς, όπως γράφει ο τύπος της Αργεντινής, δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σήμερα στο εθνικό του συγκρότημα λόγω του ότι είναι άρρωστος. Παναγιώτης Φασούλας και Βλάντο Ντίβατς που ξαναξεκινάει τον αγώνα. Ο Ντίβατς έχει επιτύχει 6 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ο Φασούλας 8. Κερδίζει την μπάλα ο Φασούλας. Παταβούκας που τώρα θα είναι ο χειριστής για να ξεκουράζει τον Γιαννάκη να μπορεί να παίξει τον χαμηλότερο του, ο Μπράντοβιτς, με πιο μεγάλη άνεση και όχι να κουράζεται για να κατεβάσει την μπάλα. Βγαίνει από τα σκρίνια ο Χριστοδούλου. Στεργάκος τον Φασούλα που σουτάρει από το ύψος του φάουλ. Η μπάλα στα χέρια του Κόμαζετς. Και ο Μπράντοβιτς. Παταβούκας τώρα στο μαρκάρισμα πάνω στον Μπράντοβιτς. Κόμαζετς με τον Χριστοδούλου αντίπαλο. Σάβιτς. Ζόβτς. Ντίβατ, ο Μπράντοβιτς, Ζόβτς, σπρώχνει ο Ντίβατ τον Φασούλα και παίρνει την μπάλα. Ο Μπράντοβιτς τον Ντίβατ που προσποιείται στον Φασούλα σιγά σιγά με την πλάτη. Ο Μπράντοβιτς επιχειρεί τρίποντο. Το rebound ο Στεργάκος. Χριστοδούλου σπρώχνει την μπάλα για τον Παταβούκα. Ευθύμης Τιμουρτζόγλου. Και φάουλ του Ζόβτς. Είναι το τέταρτο φάουλ του Ζόβτς. Φελίξ Φάρες δείχνει την μπάλα πλάγια. Να εδώ τα τέσσερα φάουλ του Ζόβτς. Χριστοδούλου, σκρίνο Στεργάκος, του Χριστοδούλου άσχημο. Ζόβτς για τον Κόμαζετς. Ζόβτς τον Περάσοβιτς. Ντίβατς για τον Κόμαζετς. Φάουλ και καλάθι. Και ο Φάνης Χριστοδούλου στο δεύτερο του φάουλ. Αλλαγή με τον Γαλακτερό να παίρνει τη θέση του Κώστα Παταβούκα. Δυναμώνει επιθετικά τώρα η εθνική μας ομάδα. Θα αναγκαστεί βέβαια ο Γιαννάκης. Βλέπουμε εδώ τον Άριαν Κόμαζετ που ευστοχεί και στο πρώτο φάουλ και το σκορ γίνεται 39-32. Γιαννάκης με αντίπαλο τον ο Μπράντοβιτς. Γαλακτερός Γιαννάκης που μαρκάρεται από 3, Στεργάκος και το rebound από τον Μπράντοβιτς. Κόμαζετς που αφήνει για τον Σάβιτς και καλάθι του Σάβιτς. Έχουν αυτή την ευκαιρία οι Ιουγκοσλάβοι το να δίνουν στον ελεύθερο συμπαίκτη που πάντοτε κινείται. 41-32, οι Ιουγκοσλάβοι προηγούνται της εθνικής μας ομάδας.
και ο Παναγιώτης Γιαννάκης με ένα τρίποντο φέρνει και πάλι την εθνική μας ομάδα κοντά στο σκορ, στον αγώνα που σας προσφέρει η Κορέλκο. Ο Μπράντοβιτς για τον Κόμαζετ παίρνει την εσωτερική και αφήνει την μπάλα στο ελληνικό καλάθι και κερδίζει και φάουλ από τον Στεργάκο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Δαβίδ Στεργάκου που φεύγει εδώ, έχει κάνει δύο φάουλ και αντικαθίστανται από τον Βασίλη Λυπηρίδη. (Συσχελίδη) 43-35, 8 πόντους μπροστά η Ιουγκοσλάβη, 17 λεπτά και 19 δεύτερα πριν από τη λήξη του αγώνα. Εύστοχος και σε αυτή τη βολή ο Άριαν Κόμαζετς, έχει επιτύχει 8 πόντους, 2 στο πρώτο μέρος και 6 συνεχόμενους τώρα στο δεύτερο μέρος. Χριστοδούλου είναι λάθος, 44-35 με τη βολή αυτή του Άριαν Κόμαζετς. Γιαννάκης κάνει λάθος πάσα, κλέβει ο Ζόβς, κλέβει όμως με τη σειρά του και ο Φάνης Χριστοδούλου. Γρήγορα ο Γαλακτερός στην επίθεση, προσποιείται, αποφεύγει τον Σάβιτ και το rebound μπροστά από τον Φασούλα, ο Ντίβατ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα και να υποπίπτει σε φάουλ. Το πρώτο φάουλ του αρχηγού της εθνικής ομάδας. Το βλέπουμε εδώ. Ζόβτς με τον Ομπράντοβιτς κατεβάζουν αργά αργά την μπάλα. Ζόβτς. Κόμαζετς τον μαρκάρι Χριστοδούλου. Βγαίνει ο Γαλακτερός επάνω στο Ζόβτς. Το rebound του Χριστοδούλου, γρήγορα ο Γιαννάκης, πρόχνει. Προσποιείται. Φόλο του Φασούλα και rebound από το Σάβιτς. Άτυχες στιγμές που δεν θα πρέπει να συνεχιστούν. Κλέβει ο Χριστοδούλου, Ζόβτς και πάλι στην μπάλα. 15 δεύτερα για την εκδήλωση της επίδεσης από πλευράς Ιουγκοσλάβων. 44-35 το σκορ, 16 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο Μπράντοβιτς που αφήνει για τον Ντίβατ, βγάζει αυτός έξω, 2 δεύτερα, Σάβιτς, ακούγεται η κόρνα σαφώς λοιπόν εκτός χρόνου, να μια καλή άμυνα από τους διεθνείς μας. Γιαννάκης. Για τον Φασούλα που βρίσκει το στόχο, ο Παναγιώτης Φασούλας φοβάται κάπως, Ευθύμης Κυπουρτζόγλου εδώ, φοβάται κάπως ο Ντίβας να πέσει πάνω του, έχει ήδη 3 φάουλ. 44-37, 7 πόντους πίσω. Κόμαζετς, Ντίβατς και επιθετικό φάουλ του Ομπράντοβιτς στην προσπάθειά του να σκρινάρει για να περάσουν συμπαίκτες του, να ελευθερωθούν από το μαρκάρισμα και να πάρουν εύκολα την μπάλα. Γιαννάκη την μπάλα. Βλέπουμε εδώ το ένα φάουλ του Ομπράντοβιτς. Λυπηρίδης για τον Φασούλα και πάλι Λυπηρίδης που είναι εύστοχος ο Βασίλης Λυπηρίδης. 44-39, στους 5 πόντους η διαφορά. Ζόβτς για τον Ντίβατς. Τώρα ο Μπράντοβιτς και Ζόβτς αλλάζουν την μπάλα. Κόμαζετς φέρνει την εσωτερική και με ταμπλό ο νεαρός Άριαν Κόμαζετ φέρνει και πάλι τη διαφορά στους 7 πόντους, 46-39. Ο Γιαννάκης αυτή τη φορά κέρδισε, αυτό θα μπορούσε να σφυριχτεί και σαν εσκεμμένο φάουλ. Βλέποντας ο Μπράντοβιτς, το βλέπουμε εδώ, το Γιαννάκη να έχει ξεφύγει, του τράβηξε το χέρι. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μπράντοβιτς και ο αρχηγός μας θα έχει τη δυνατότητα των δύο βολών. Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ. Άστοχος. Πιθανώς να έχει εκνευριστεί από το αστυχικό μαρκάρισμα των αντιπάλων του.
και ευστοχή τη δεύτερη βολή για να γίνει το σκορ 46-40. 5 πόντους στο πρώτο ημίχρονο Γιαννάκης, 4 στο δεύτερο. Ο Μπράντοβιτς για τον Περάσοβιτς που τώρα συμμετέχει στην πεντάδα των Γιουγκοσλάβων. Το σταματάει ο Φασούλας καθαρά, εκνευρίζεται και πετάει την μπάλα ψηλά. Ο Φελίξ Φάρες εδώ είδε ότι ο Φασούλας έκανε φάουλ. Είναι το τρίτο του Παναγιώτη Φασούλα. Βλέπετε τον Φασούλα να διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε τα τρία φάουλ. Να, ας δούμε τη φάση πάλι. Δεν μας βοήθησε η γωνιά της κάμερας, αλλά ήταν σαφέστατο ότι έκοψε την μπάλα και την κόλλησε πάνω στο ταμπλό. Βλάντε Ντίβατς, 46-40 το σκορ. Εύστοχο στη δεύτερη βολή. 6 πόντους στο πρώτο μέρος με τη βολή αυτή στους 7 πόντους ο Βλάντε Ντίβατς, ο επαγγελματίας των Lakers. Τον Φασούλα που έμεινε μόνος του, πετυχαίνει το καλάθι και κερδίζει και φάουλ από τον Κόματζετ. Έτοιμος λοιπόν, έχει τελειώσει το time out, έτοιμος ο Παναγιώτης Φασούλας που τον βλέπουμε εδώ για την μία επιπλέον βολή που κέρδισε στην προηγούμενη προσπάθειά του και η οποία είναι άστοχη. Ο Μπράντοβιτς πιέζεται από τον Γιαννάκη αρκετά δυνατά. Πιέζουν περισσότερο τώρα οι Έλληνες παίκτες. Λυπηρίδης με τον Σάβιτς. Κόματζετς για τον Περάσοβιτς. Κόματζετς. Κλέβει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Στάθηκε άτυχος η μπάλα στα πόδια του και out για τους Γιουγκοσλάβους που έχουν 7 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης. Κόματζετς τον Περάσοβιτς προσποιείται στο γαλακτερό σου τάρι κάπως άτσαλα. Το rebound όμως ο Σάβιτς. Πέφτει επάνω στον Σάβιτς ο Γιαννάκης και φάουλ, το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη για να παιχτεί η μπάλα πλάγια από τους Γιουγκοσλάβους. Μια και τα φάουλ μέχρι στιγμής είναι 4 για τους Γιουγκοσλάβους, δεύτερο φάουλ του Γιαννάκη εδώ. 4 για τους Γιουγκοσλάβους, 5 για την ομάδα μας στο δεύτερο μέρος. Ασίστ πάσα του Σάβιτς στον Ντίβατς, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να σημειώσει 2 πόντους για την ομάδα του και να κάνει τη διαφορά 7 πόντους και το σκορ να γίνει 49-42. Γαλακτερός που σουτάρει για 3 πόντους, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ντίβατς, δεν πήδηξε καν. Ο Μπράντοβιτς, Περάσοβιτς που σουτάρει γρήγορα, ο Γιαννάκης στο rebound και η μπάλα από τα χέρια του Σάβιτς. Ο Γιαννάκης προσπάθησε να περάσει τον Λυπηρίδη. 25 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης. Γιαννάκης για τον Γαλακτερό. Στον Λυπηρίδη Γιαννάκης. Εμποδίστηκε εκεί ο Φασούλας από τον Σάβιτς. Άστοχη η πάσα του Γιαννάκη. Κόμαζετς και φάουλ. Κόβει ο... Θα δούμε τι σφύριξε τώρα ο Φελίξ Φάρες. Τίποτε. Του ξέφυγε κάποιο σφύριγμα. Η μπάλα στην κατοχή της ελληνικής ομάδας. Να δούμε τι χρόνο θα δώσει. Son retour télévision de Grèce. 30 δεύτερα δίνει. Γιαννάκης πήρε την μπάλα από τον Γαλακτερό. Ο Μπράντοβιτς πάντα κοντά του. Για τον Λυπηρίδη και πάλι Γιαννάκης. Ο Φασούλας πρόχνεται κάτω από το καλάθι. Του φύγει η μπάλα στον αέρα. Φαίνεται ότι θα έχει κάποιο... Να το και εδώ, έχασε τον έλεγχό της ο Μπράντοβιτς.
Και πολύ ψηλή η πάσα βλέποντας ο Μπράντοβιτς ότι λείπει ο Φασούλας και λάθος από πλευράς Ιουγκοσλάβων. Γιαννάκης, βλέπουμε το σκορ 49-42 και το χρόνο 11 λεπτά και 48 δευτέρα. Λυπηρίδης για τον Χριστοδούλου που προσπαθεί για τρεις πόντους. Το rebound ο Περάσοβιτς αφήνει για τον Ομπράντοβιτς. Κόμαζετς προσποιείται ο Περάσοβιτς και ο Γαλακτερός έχοντας εμπιστοσύνη στο άλμα του, πηδάει πάρα πολύ ψηλά, πέφτει επάνω στον... Γιατί δύο σουτ, τέσσερα φάουλ στον Γαλακτερό, προσποίηση, πέφτει ο Γαλακτερός επάνω του, σαφώς δεν έχει σηκωθεί, ούτε έχει προσπαθήσει να κάνει σουτ. Τέσσερα φάουλ ο Γαλακτερός, δικαίωμα δύο βολών λοιπόν στον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, τον παίκτη της Γιουγκοπλάστικα. Ευστοχή, ο Περάσοβιτς, πρώτος πόντος στο δεύτερο ημίχρονο, τέσσερις πόντοι στο πρώτο. 50-42 το σκορ, 11 λεπτά και 30 δεύτερα. Και τώρα 51-42. Στους 9 πόντους Χριστοδούλου, Γιαννάκης, Γαλακτερός, Γιαννάκης. Κοιτάξτε τον Σάβιτς τι κάνει εκεί στο Φασούλα. Επιτέλους φυρίχθηκε φάουλ. Φάουλ λοιπόν στον Ζόραν Σάβιτς και αλλαγή από πλευράς της ελληνικής ομάδας, με τον Καμπούρη να παίρνει τη θέση του Βασίλη Λυπηρίδη. Ενώ γίνονται και αλλαγές από την Ιγκοσλαβική ομάδα, ο Τσούρτσιτς και ο Κούκοτς παίρνουν τις θέσεις αντίστοιχα του Ντίβατς και του Κόμαζετς. Ο Τσούρτσιτς, ο Ογκώδης αυτός παίκτης, backdoor πάσα για τον Γαλακτερό, ο οποίος δεν κατάφερε την πρώτη φορά να την βάλει στο καλάθι, κέρδισε όμως το φάουλ στη δεύτερη του προσπάθεια από τον Τσούρτσιτς που μόλις μπήκε έκανε φάουλ. Δικαίωμα δύο βολών στον Άσο Γαλακτερό. Πάρα πολύ ωραία πάσα ήταν του Παναγιώτη Φασούλα στην προηγούμενη φάση. Βλέπουμε εδώ τον Τσούρτσιτς να κάνει το φάουλ στον Άσο Γαλακτερό. Εύστοχος ο Άσος Γαλακτερός που σκοράρει για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος. 51-43, 11 λεπτά και 6 δεύτερα πριν από τη λήξη του αγώνα. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. 7 πόντους στο πρώτο ημίχρονο ο Γαλακτερός και με τους 2 πόντους αυτούς των βολών φτάνει στους 9. 51-44 και πάλι στους 7 πόντους. Περάσοβιτς για τον Ομπράντοβιτς. Σάβιτς βγάζει έξω για τον Περάσοβιτς που σουτάρει για 3 πόντους. Είναι εύστοχος. Και 54-44. Η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, οι ψηλοί βγάζουν, οι ψηλοί των Ιουγκοσλάβων βγάζουν την μπάλα στους περιφερειακούς όταν υπάρχει άμυνα πάνω τους και έτσι έχουν τη δυνατότητα, ενώ είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα του Γαλακτερού στον Χριστοδούλου και ο Σάβιτς υποφύπτει στο δεύτερο του φάουλ. Μία συν μία βολές, 8 φάουλ για τους Ιουγκοσλάβους, 6 για την ελληνική ομάδα. Ευστοχή ο Φάνης Χριστοδούλου και αυτός είναι ο πρώτος του πόντος στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε επιτύχει 10 στο πρώτο. 54-45, 10 λεπτά και 26 δεύτερα. 54-46. 8 πόντους μπροστά οι Ιουγκοσλάβοι. Πιέζουν περισσότερο τώρα οι Έλληνες. Πιέζει ο Γιαννάκης. Ο Τσούρτσις δεν συγκρατεί την μπάλα. Γρήγορα ο Γιαννάκης με τον Γαλακτερό προσπαθούν να ευνηδιάσουν και έρχεται ο Μπράντοβιτς. Κάνει φάουλ στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι το τρίτο φάουλ του Μπράντοβιτς. Βλέπουμε εδώ τον Εμίλιο Μασέιρα. Ο Ιφκοβιτς να προσπαθεί να κατευθύνει σωστά. Τρίτο φάουλ λοιπόν του ο Μπράντοβιτς και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έτοιμος για τις μία στην μία βολές. Αστοχή και αυτή τη φορά. Επιθετικό ο Καμπούρης. Να λοιπόν που είναι άστοχος ο Παναγιώτης Γιαννάκης στις ελεύθερες βολές. Προσπαθεί να περάσει και περνάει
τον Ομπράντοβιτς και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει δύο καινούργιους πόντους. Στους 6 πόντους η διαφορά, 54-48. Κούκοτς αργά αργά στον Περάσοβιτς, Τσούρτσιτς. Περάσοβιτς γαλακτέρος επάνω του που εξακολουθεί να αγωνίζεται με 4 φάουλ. Περάσοβιτς ο Γιαννάκης τον πιέζει. Στον Σάβιτς έξω χώτο κόψιμο του Φασούλα. Περάσοβιτς στον Ομπράντοβιτς. Περάσοβιτς, ο Μπράντοβιτς που επιχειρεί τρίποντο, ευστοχή για άλλη μια φορά από τα 6 από τα 6-25, ο Ζέγικο, ο Μπράντοβιτς, ο παίκτης της Παρτιζάν και κάνει το σκορ 57-48. Φάουλ του Σάβιτς, το πίποντα αυτό του Φασούλα, είναι το τρίτο φάουλ του Σάβιτς και δικαίωμα 2 βολών για τον Παναγιώτη Φασούλα. Τρίτο φάουλ του Σάβιτς. 2 στις 3 ελεύθερες βολές. Εύστοχος ο Παναγιώτης Φασούλας εδώ. Στους 8 πόντους η διαφορά, 57-49. Άστοχος η δεύτερη βολή. Το rebound εύκολα η Γιουγκοσλάβοι, μια και δεν πηδούν τις περισσότερες φορές συμπαίκτες αυτού που σουτάρει τις βολές. Ο Μπράντοβιτς παρακολουθεί τις κινήσεις των συμπαίκτων του, μπαίνει μέσα στη ρακέτα και αφήνει για τον Σάβιτς. Τράβηξε όλη την άμυνα επάνω του ο Μπράντοβιτς και γύρισε ασίστ στον Σάβιτς που κάνει και πάλι τη διαφορά 10 πόντους, 59-49 όπως βλέπετε και εσείς. Καμπούρης για τον Γιαννάκη. Χριστοδούλου που πιβοτάρει και σουτάρει με υποπίεση. Εύστοχος ο Φάνης Χριστοδούλου, 59-51 και πάλι στους 8 πόντους. Υπολείπονται 8 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του αγώνα. Περάσοβιτς που σουτάρει χωρίς πίεση. Ο Φασούλας του Χριστοδούλου. Ο Γιαννάκης παίρνει την μπάλα, προς στιγμή την έχασε. Στον Καμπούρη η μπάλα και αυτός ευστοχή. Ο Αργύρης Καμπούρης. Στους 6 πόντους και πάλι η διαφορά, 59-53. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που λέμε δόξα τω Θεώ να μην πούμε βοήθα Παναγιά. 6 πόντους λοιπόν, να μειώσουμε περισσότερο την διαφορά μας. Περάσοβιτς για τον Τσούρτσιτς που τον βγάζει αρκετά έξω από το καλάθι ο Καμπούρης. Ο Μπράντοβιτς και Κούκοτς. Σουτάρει για 3 πόντους ο Κούκοτς. Εύστοχος. 9 πόντους λοιπόν παίρνει ο Γιαννάκης την μπάλα και δίνει στο γαλακτερό που ξεφεύγει από τα χέρια του. Να οι άτυχες στιγμές. Ο Κούκοτς έξοχη πάσα στον Περάσοβιτς και 2 πόντοι για την ομάδα της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας που έτσι περνάει στους 11 πόντους διαφορά, 64-53. Κα λοιπόν που ο Μπράντοβιτς κάνει μεγάλη ζημιά με το να κλέβει και να εκνευρίζει τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Φασούλας εκεί που μάχεται ανάμεσα στον Σάβιτς και στον Τσούρτσιτς. Αφισβητεί ο Σάβιτς την απόφαση του διαιτητού, του Φέλιξ Φάρες. Τέταρτο φάουλ του Σάβιτς, δικαίωμα μίας συν μία βολών από τον Παναγιώτη Φασούλα. Εδώ χαρακτηρίστηκε το μαρκάρισμα αυτό φάουλ από τον Φέλιξ Φάρες. Άστοχος ο Παναγιώτης Φασούλας, παραμένει διαφορά στους 11 πόντους, 6-39. Τα δευτερόλεπτα κυλούν γοργά στην προσπάθειά μας να πλησιάσουμε. Στιγμές αγωνίας και για τους παίκτες και για τους φιλάθλους. Κούκοτς τον Περάσοβιτς, προσποίηση και από το ύψος του φάουλ σουτάρει ο Περάσοβιτς παρά το άλμα του Φασούλα. Και ο Περάσοβιτς ένα καλάθι ακόμη για την ομάδα του.
έχει επιτύχει 9 πόντους στο δεύτερο μέρος. Κλέβουν οι Ιουγκοσλάβοι και με τον Κούκοτς που τον κυνηγάει ο Γιαννάκης. Ο Κούκοτς αστοχεί στο πρώτο του, στην πρώτη του προσπάθεια, αλλά στη δεύτερη με άνεση ανεβάζει τη διαφορά στους 15 πόντους, 68-53. Να λοιπόν μια κοιλιά που διαρκεί πολύ από την εθνική μας ομάδα, που εδώ με τον Γιαννάκη ξεκινάει μια καινούργια επίθεση. Ο Μπράντοβιτς τον κοιτάζει σαν να θέλει να τον μαγνητήσει. Άστοχο το τρίποντο που επιχείρησε. Φεύγει μπάλα από τα χέρια όλων των παιχτών και του Φασούλα που βρέθηκε τελευταίος και είναι υπέρ των Ιουγκοσλάβων που εδώ κάνουν αλλαγές. Ο Ζόραν Γιοβάνοβιτς πήρε τη θέση του Σάβιτς. Ενώ έχουμε ένα καινούριο time out αυτή τη φορά από πλευράς ελληνικής ομάδας. Υπολείπονται 5 λεπτά και 34 δεύτερα. 68-53 προηγούνται οι Ιουγκοσλάβοι, όπως βλέπετε εδώ στον πίνακα του σταδίου Λούνα Πάρκ. Να έρθω λοιπόν στα χθεσινά αποτελέσματα. Ενώ εδώ ήταν μια πάσα του Κούκοτς επάνω στον Περάσοβιτ που έβγαλε εύκολα ένα καλάθι. Για τις θέσεις 9-16, Ευθύμης Κιμουρτζόγλου με τις παίκτες μας. Ισπανία, Κίνα χθες 130-86, Βενεζουέλα, Αίγυπτος 198. Και αυτό ήταν για τον Group 3, για τον Group 4, Ιταλία, Νότια Κορέα 123-100 και Καναδάς, Αγκόλα 82-80. Ισπανία και Βενεζουέλα αίτητες στο Group 3 και Καναδάς και Ιταλία αίτητες στο Group 4, συναντώνται σήμερα μεταξύ τους. Ο Γιώργος Γάσπαρης έχει πάρει τη θέση του Νάσου Γαλακτερού. Ο Κόμαζετς επαναφέρει στον Τσούρτσιτς, τον πιέζει ο Καμπούρης, πρέπει τώρα να τα δώσουν όλα οι παίκτες μας. Γάσπαρης επάνω στον Περάσοβιτς, ο Μπράντοβιτς που σουτάρει για τρεις πόντους, το ριμπάουντ ο Φασούλας. Στον Γάσπαρη επάνω, ο Μπράντοβιτς, ο Γάσπαρης κατεβάζει την μπάλα. Χριστοδούλου, Γιαννάκης. Και πάλι Γάσπαρης, 68-53 το σκορ, 5 λεπτά και 6 δεύτερα και ο Ζόραν Γιοβάνοβιτς φάουλε πάνω στον Φασούλα. Να δούμε αν θα αξιοποιηθεί. Η εθνική μας ομάδα στερείται των υπηρεσιών του Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει πάθει ένα διάστρεμα αρκετά σοβαρό και ο οποίος φεύγει στις 6 ώρα Αργεντινής για να επιστρέψει στη χώρα μας μέσω Ρώμης. Παναγιώτης Φασούλας έτοιμος και επιτυγχάνει την πρώτη του βολή. Μειώνεται η διαφορά στους 14 πόντους. Ευθύμης Κιμουρτζόγλου. Πέντε λεπτά και πέντε δεύτερα. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Παναγιώτης Φασούλας. Πιέζουν, βλέπετε, σε όλο το γήπεδο οι παίκτες. Ο Κόμαζης όμως βρέθηκε ελεύθερος για να πάρει την μπάλα. Καμπούρης πέφτει επάνω στον Περάσοβιτς, δεν καταφέρνει όμως να κόψει την μπάλα. Ο Μπράντοβιτς, Περάσοβιτς, Ζον Πρες. Και τώρα εδώ ο Περάσοβιτς αφήνει την μπάλα στον Γιοβάνοβιτς που καρφώνει, μια και παρέσυρε ο Περάσοβιτς τον Φασούλα, ενώ γίνεται και τεχνική ποινή επάνω στον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σούταρε, κάρφωσε με αυτόν τον τρόπο στο καλάθι, κρεμάστηκε στη συνέχεια από αυτό και έδωσε τεχνική ποινή ο Εμίλιο Μασέιρα στον Ιουγκοσλάβο παίκτη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι έτοιμος για τις δύο βολές της τεχνικής ποινής. Εύστοχος την πρώτη. 70-56 το σκορ και τώρα 70-57. 4-38. Να ο Καμπούρης που κλέβει. Έπιασε λοιπόν η άμυνα αυτή και ο Μπράντοβιτς για άλλη μια φορά φάουλ πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν του δίνει το δικαίωμα να πάρει, να βάλει και το καλάθι. 70-57 βλέπετε στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης και 4 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα ο χρόνος για τη λήξη του αγώνα. Ο Μπράντοβιτς λοιπόν στο τέταρτο φάουλ του και ο Παναγιώτης Γιαννάκης με δικαίωμα για μία συν μία βολές. Εύστοχος ο Γιαννάκης, στους 12 πόντους η διαφορά.
Κανείς δεν πηδάει από τους Έλληνες παίκτες κάτω από τα καλάθια, από το καλάθι της Γιουγκοσλαβίας. Εύστοχος και στη δεύτερη προσπάθεια. Κόμαζετ από τη μια άκρη του γηπέδου στην άλλη. Οι Γιουγκοσλάβοι αλλάζουν πάσες. Καπούρης προσπαθεί να κλέψει και φάουλ στον Γάσπαρη. Φέληξ Φάρες, το νούμερο 4, ο Γάσπαρης, ο Γιώργος Γάσπαρης στο πρώτο του φάουλ. Πλάγια η μπάλα, 70-59, 4 λεπτά και 23 δεύτερα. Κόμαζετς για τον Περάσοβιτ. Αλλάζει άμυνα τώρα η ομάδα. Παίζει καθαρά μαντουμάν. Ο Μπράντοβιτς και Χριστοδούλου. Σε ποιον σφύριξε φάουλ? Στο 15 τον Φάνη Χριστοδούλου, που σημειώνει έτσι το τρίτο του φάουλ, και ο Κόμαζετς έχει δικαίωμα για μία στιγμή αβολές. Φάνηκε προς στιγμή ότι είχε δώσει επιθετικό φάουλ, γιατί στα σκριν που επιχειρούν οι Γιουγκοσλάβοι πολλές φορές κινούνται και σπρώχνουν. Άριαν Κόμαζετς, ο παίκτης της Ζαντάρ, 2 μέτρα ύψος, 21 χρόνων. Ο Καμπούρης στο rebound. Χριστοδούλου στον Γάσπαρη. Σταματάει ο Γάσπαρης. Αφήνει για τον Καμπούρη. Γάσπαρης. Καμπούρης. Και φάουλ του Γιωβάνοβιτς επάνω στο Φασούλα, που προσπαθεί να πάρει την κατάλληλη θέση μέσα στο καλάθι. Ο Γιωβάνοβιτς εδώ, που μέχρι στιγμής έχει κάνει 2 φάουλ επάνω στον Παναγιώτη Φασούλα. Αρκεί να αξιοποιήσουμε και τα φάουλ. Ναι, φτωχή ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ θα έχει άλλη μια βολή, 6 στις 9 βολές. Ναι, εύστοχος και σε αυτή τη βολή. Ζων Πρες οι Έλληνες. Ο Μπράντοβιτς, Γάσπαρης και Γιαννάκης πέφτουν επάνω του. Κόμαζετς παίρνει την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου. Περάσοβιτς. Κλέβει προς στιγμή ο Γάσπαρης. Στη συνέχεια στήριξαν βήματα, η double triple πάνω στον ο Μπράντοβιτς. Να δούμε, φάουλ έχει στηρίξει ο διετής? Όχι, βέβαια βήματα έχει στηρίξει στον Μπράντοβιτς, ο οποίος είχε χάσει τον έλεγχο της μπάλας και έκανε λάθος τρίπλα. Γάσπαρης. Στον Χριστοδούλου, στο συμπαίκτη του στον Πανιόνιο. Φασούλας, που σουτάρει άτσαλα, πιεζόμενος από τον Γιωβάνοβιτς, ζητώντας να πάρει φάουλ. Και γρήγορα οι Γιουγκοσλάβοι στην επίθεση, Τσούρτσιτς στον Περάσοβιτς. 70-61 το σκορ, 9 πόντους διαφορά, τα δευτερόλεπτα κυλούν γοργά. Γιωβάνοβιτς στον Περάσοβιτς. 9-8 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης, Γιωβάνοβιτς, και 3 δευτερόλεπτα για να δούμε. Φασούλας φάουλ. Φασούλας φάουλ, το τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα. Μία συν μία βολές. Να δούμε αν θα εκτελέσει. Εκτελεί ο Γιωβάνοβιτς. Βλέπουμε εδώ το τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα και κάτω δεξιά το σκορ και το χρόνο. Ζόραν Γιωβάνοβιτς. Και το rebound οι Έλληνες παίκτες, για να κάνει φάουλ ο Μπράντοβιτς, που είναι το πέμπτο φάουλ. Εδώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που σημείωσε 3 τρίποντα, πέμπτο φάουλ, 3 τρίποντα σε όλο τον αγώνα. Είχε όμως πολύ μεγάλη συμβολή στο να δώσει το δικαίωμα στην Γιουγκοσλαβική ομάδα να προηγείται, μια και πίεσε πάρα πολύ δυνατά και σωστά το Γιαννάκη, χαμηλά, μη επιτρέποντας του να τριπλάρει με ευκολία και παίρνοντας, τοποθετώντας μάλλον, παίρνοντας πάρα πολύ καλές αμυντικές θέσεις και μην επιτρέποντας τον αρχηγό μας να μπαίνει εύκολα στο καλάθι. 64% η ευστοχία των Γιουγκοσλάβων στα φάουλ. Ο Φασούλας εδώ παρασύρθηκε από τον Περάσοβιτς σε μια επανάληψη. Η μπάλα στον Γιωβάνοβιτς που κάρφωσε και κρεμάστηκε το ταμπλό εκεί όπου δέχτηκε την τεχνική ποινή.
3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. 70-61 το σκορ με τους Γιουγκοσλάβους μπροστά. Νέο πρόσωπο, θα λέγαμε ξεχασμένο στον πάγκο, ο Γιούρι Σντόβτς. Και εδώ ο Αργύρης Καμπούρης, έτοιμος για μία στη μία βολές. Ευστοχή ο Αργύρης Καμπούρης. Οκτώ πόντους η διαφορά. Και το rebound ο Γιωβάνοβιτς μπροστά από τον Φάνη Χριστοβδούλου μετά από την άστοχη βολή του Καμπούρη. Κούκοτς. Τριπλάρι με άνεση στο κέντρο του γηπέδου. 2.50 τα δευτερόλεπτα που απομένουν. 70-62 το σκορ. Και αποφασίζει να ξεκινήσει για επίθεση. Περάσοβιτς για τον Κούκοτς. Περάσοβιτς και εύκολα αυτός μπορεί να μαρκάρεται με χαρακτηριστική άνεση ένα τρίποντο για να γίνει η διαφορά 11 πόντους. Γιαννάκης με τον Σντόβτς αντίπαλο. Γάσπαρη στο Χριστοδούλου. Φασούλας που σουτάρει. Και ο Γιαννάκης καταφέρνει να στείλει την μπάλα στον Γάσπαρη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία μιας. Και εδώ δεν σφυρίχθηκε φάουλ στο Γιαννάκη. Προσπαθεί να κλέψει ο Φασούλας. Δύο λεπτά και 7 δεύτερα, 73-62 η Γιουγκοσλάβη. Κούκοτς τριπλάρι. Ο παίκτης για όλες τις δουλειές, έχοντας αντίπαλο τον αντίστοιχο παίκτη της εθνικής ομάδας για όλες τις δουλειές, τον Φάκη Στοδούλου, προσπάθησε να πιέσει ο Γιαννάκης, εύκολα η πάσα στον Στόβιτς. 9 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης. Τρώνε όλο τον χρόνο, ροκανίζουν όλο τον χρόνο, φάουλ από τον Τούρκης και πάνω. Σταμάτημα του Φασούλα στον Γιωβάνοβιτς που πήρε και το επιθετικό rebound, κέρδισε και το φάουλ από τον Φάνη Στοδούλου. Τέταρτο φάουλ και από τον Φάνη Χριστοδούλου. Το βλέπουμε εδώ. 1 λεπτό και 40 δεύτερα. 73-62. Η Γιουγκοσλάβη μπροστά. Σκουπίζεται το τερέν. Το παρκέ. Και ο Ζόραν Γιωβάνοβιτς έτοιμος για τις δύο βολές. Είναι άλλη μία βολή. Εδώ ο Ντούσαν Ιφκοβιτς. Ευστοχή στη δεύτερη βολή ο Γιωβάνοβιτς. Και ο Γιαννάκης στην επίθεση. Ξεφεύγει από τον Σντόβτς. Τον σταματάει ο Τσούρτσιτς. Αντικανονικά όπως χειρίζει ο Φέληξ Φάρες. Πρέπει τον Τσούρτσιτς να διαμαρτύρεται. Και το δεύτερο φάουλ του Τσούρτσης, έτοιμος ο Παναγιώτης Γιαννάκης για τις δύο βολές. Άστοχος για άλλη μια φορά. Ευστοχή τώρα. Στους 11 πόντους η διαφορά, 74-63. Έκλεψε προς στιγμήν. Εύκολα όμως έβγαλε την πάσα στο Τσούρτσιτς ο Σντόβτς. Κούκοτς. Χριστοδούλου πιέζει. Σκρίν από τον Γιωβάνοβιτς. Από τον Σντόβτς εύκολα στον Περάσοβιτς. 6 δευτερόλεπτα. 4-3. Και πάσα στον πάγκο. Το χρονόμετρο δείχνει ένα λεπτό ακριβώς τώρα. Για να τελειώσει ο αγώνας, ο οποίος είναι προσφορά της Κορέλκο. Και ο Γιαννάκης κάνει μπάσιμο, αφήνει για τον Χριστοδούλου, τον οποίο σταματάει ο Γιωβάνοβιτς. Ο Εμίλιο Μασέιρα δίνει τον Γιωβάνοβιτς να κάνει φάουλ στον Φάνη Χριστοδούλου. Είναι το τέταρτο φάουλ του Γιωβάνοβιτς.
εμφάνιση στο Δούλου στις δύο βολές. Ευστοχή. Στους 10 πόντους η διαφορά, ενώ υπολείπονται 52 δεύτερα. Στους 9 τώρα. Pressing. Κούκοτς για τον Φεράσοβιτς. Πιέζει ο Γάσπαρης αντικανονικά. Δεύτερο φάουλ του Γιώργου Γάσπαρη. Μία συν μία βολές, θα δούμε. Θα εκτελέσει ο Περάσοβιτς. 44 δεύτερα, 9 πόντους μπροστά οι Ιουγκοσλάβοι. Και στη γραμμή τον φάουλ ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Εύστοχος ο 24χρονος παίκτης της Γιουγκοπλάστικα, ύψος 1,96. Στους 10 πόντους η διαφορά, 75-65. Και τώρα ο Καμπούρης παίρνει το rebound για τον Γιαννάκη, ο οποίος ολοκληρώνει και την προσπάθειά του. Κακή επιλογή θα λέγαμε, θα μπορούσε να δώσει τον Χριστοδούλου. Κούκοτς που πιέζεται από τον Γάσπαρη και τον Φασούλα. Πάσα στην άλλη γωνιά, στις τέσσερις γωνιές οι Ιουγκοσλάβοι, και Κούκοτς ξεκινάει δίνοντας έξοχη πάσα στον Περάσοβιτς και αυτός τον Γιοβάνοβιτς που ολοκληρώνει την προσπάθεια που καταχειροκροτείται από τους φιλάθλους που βρίσκονται στο Λούνα Πάρκ. Βλέπουμε εδώ τον Παναγιώτη Φασούλα επιτυγχάνοντας ένα νέο καλάθι και 5 φάουλ στον Παναγιώτη Φασούλα, που εγκαταλείπει τον αγώνα 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Χειροκροτείται και ο Παναγιώτης Φασούλας από όλους τους φιλάθλους. Και μία βολή επιπλέον για τον Ζόραν Γιοβάνοβιτς, που πήρε τη θέση του τραυματισμένου Ντίνο Ράτζα. Γιαννάκης στον Γάσπαρη. Ο Περάσοβιτς αντικανονικά, μην δίνοντας τον χρόνο στον Γιώργο Γάσπαρη, αφού πήρε την μπάλα να κάνει τίποτα άλλο, έπεσε πάνω το Γάσπαρης. Έκανε φάουλ ο Περάσοβιτς. Μία στην μία βολές για τον Γιώργο Γάσπαρη. 17 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. 77-65. Και follow του Καμπούρη. Follow του Καμπούρη που μετράει 2 πόντους. 77-67. Η μπάλα στον Τσούρτσιτς, πιέζουν οι Έλληνες παίκτες, ο Τσούρτσιτς τριπλάρει, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και βρίσκει τον Κούκοτς. 3 δευτερόλεπτα, 2, Τσούρτσιτς, σουτ και τελειώνει ο αγώνας της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας με την εθνική μας ομάδα με σκορ 77-67. Άλλη μια νίκη των Γιουγκοσλάβων, βλέπετε εδώ το σκορ που σημειώθηκε όχι εύκολα θα λέγαμε. Οι Έλληνες παίκτες προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό. Δεν τα κατάφεραν όμως να επιτύχουν αυτή την πολυπόστη νίκη. Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί τηλεθεατές, στην Ελλάδα και την Κύπρο, το ότι ο αντικειμενικός στόχος της ομάδας έχει επιτευχθεί από την πρώτη φάση, δηλαδή να περάσει η ομάδα στις 8 πρώτες θέσεις. Δεν θα πρέπει να μειωθεί η αξία αυτού του επιτεύγματος. Διεκδικεί λοιπόν μια θέση ανάμεσα στις 8 κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Τώρα θα εξαρτηθεί από τον βραδινό αγώνα από το ποια ομάδα θα περάσει δεύτερη, και αυτό γιατί εάν οι Βραζιλιάνοι νικήσουν τους Σοβιετικούς, τότε θα έχουν και οι τρεις ομάδες, Βραζιλία, Σοβιετική Ένωση και η χώρα μας, από μία νίκη σε αυτό το γύρο, και θα εξαρτηθεί από τη διαφορά των πόντων. Ας μην ασχοληθούμε με το...